Το πολιτικό σκηνικό την ίδια στιγμή βράζει, κυρίες και κύριοι, αλληλοσυγκρουόμενες εκτιμήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τη στρατηγική και για το χαρακτήρα της συμφωνίας, εσωτερικές έρηδες και στομφώδεις τοποθετήσεις για το ρίσκο της μη επίτευξης συμφωνίας έδωσαν σήμερα από το πρωί τον τόνο απέναντι οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προειδοποιούν για δραματικές εξελίξεις αν οι συζητήσεις δεν λάβουν άμεσα αίσιο τέλος. Σε δύο παράλληλες σκηνές εξελίσσεται το δράμα της διαπραγμάτευσης με το φινάλε της 30ης Ιουνίου, οπότε και λίγοι οι παράτες του προγράμματος να πλησιάζει απειλητικά για την Ελλάδα. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στις Βρυξέλλες, ο Γιάννης Βαρουφάκης από το πεζοδρόμιο της Οδουνίκης έδινε εξηγήσεις για τη δήλωσή του περί μπαλτά των Ευρωπαίων που κόβουν αντί να μεταρρυθμίζουν. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με κύριους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα υπάρξει πρόταση. Υπουργέ, ισχύει το χασάπης που είπατε ότι μας αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι σαν χασάπηδες? Οι περικοπές, η χασαπική τέχνη, την κόβω με ένα μπαλτά, δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι το αντίστοιχο της χειρουργικής παρέμβασης, για παράδειγμα στο ασφαλιστικό, όπου χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που να το καθαστήσουν βιώσιμο. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Sky για το ενδεχόμενο της ρήξης, υποστήριξε ότι αυτό τρομοκρατεί ακόμη και τον Μπαράκ Ομπάμα. Δηλαδή, τάρχης ο Ομπάμα βρίσκεται σε πανικό γιατί αντιλαμβάνεται τι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι τόσο απλό όσο προσπαθείτε στην Ελλάδα κάποιοι να το αποδυναμώνετε. Ο αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης εκτίμησε ότι μπορεί και απόψε να επιτευχθεί συμφωνία. Συμφωνία περιμένουμε. Προφανώς όχι οποιαδήποτε συμφωνία. Και εδώ είναι και η απάντηση σε ένα ερώτημα μας τίθεται συνήθως. Γιατί περιμένατε στο παραένα να έχετε τη συμφωνία? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί θέλουμε μια συμφωνία που να συμφέρει τη χώρα. Όχι μια συμφωνία που να είναι νέο μνημόνιο. Στο παραένα όμως, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αλέξης Μητρόπουλος χτυπά και πάλι, καλώντας την κυβέρνηση να πει στο λαό ότι η συμφωνία θα είναι συνέχεια του μνημονίου. Πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια στους πολίτες ότι η όποια συμφωνία στηρίζεται στο ψηφισμένο μνημόνιο, αφού δεν έχει καταργηθεί. Αφού λαμβάνει υπόψη τους φόρους που έχουν ψηφιστεί, τις ρήτρες κυριαρχίας και επ' αυτών αναζητεί τα ήπια, αν θέλετε, μέτρα του 47 σέλιδου του δικού μας, να πούμε στο λαό μας με ειλικρίνεια και καθαρότητα ότι για ένα μεταβατικό, αν θέλετε, διάστημα θα συνεχίζει να εφαρμόζει και να δέχεται αυτά τα κακά μέτρα. Έχω να πω πολλά για τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Ήταν η οργισμένη απάντηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη. Για τις συνεχείς δηλώσεις του κ. Μητρόπουλου δεν θέλω αυτή την ώρα να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Όταν περάσει η μπόρα, στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, έχω να πω αρκετά και όταν τον δω θα του πω και κατηδίαν, αλλά όχι τώρα. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας που τρέχει από τα προηγούμενα χρόνια έκανε λόγο και ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης, μιλώντας χθες σε κομματική εκδήλωση στην Νίκαια. Δεν δεχόμαστε άλλα προαπαιτούμενα. Όποια συμφωνία γίνει τώρα και θα πρέπει να γίνει συμφωνία μέχρι τις 30 Ιουνίου που λύγει τυπικά το πρόγραμμα στο οποίο βρισκόταν η χώρα από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα επιδέχεται καινούρια φάση προαπαιτουμένων. Για κάποιους εντός και εκτός της κυβέρνησης η επιλογή της ρήξης παραμένει στο τραπέζι, όπως ο γνωστός για τις απόψεις του περιδραχμής Κώστας Λαπαβίτσας, που με συνέντευξή του στον Guardian δηλώνει ότι η χώρα δεν θα υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό. Όσοι πιστεύουν ότι η χώρα θα υποκύψει στον εκβιασμό γιατί δεν ξέρει πώς να χειριστεί εναλλακτικές λύσεις, κάνουν λάθος. Η Ελλάδα μπορεί και θα επιβιώσει. Βεβαίως πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για μια δεύτερη επιλογή που θα είναι η ρήξη. Αλλά η έμφαση θα είναι στην προσπάθεια να επιτευχθεί μια συμφωνία. Τα πειρά σύσσωμης αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση. Άρχισαν σιγά σιγά να λένε την αλήθεια. Όμως παραμένουν παγιδευμένοι στα ψέματα που είπαν ως τώρα. Και φέρνουν τη χώρα κοντά στο ατύχημα. Ο κύριος Τσίπρας οφείλει να επιστρέψει από τις Βρυξέλλες με συμφωνία. Αν τον τρομάζουν οι συσχετισμοί στο εσωτερικό του κόμματός του, υπάρχει στη Βουλή πλειοψηφία που είναι υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ. Ας αναζητήσει εκεί στήριξη. Το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να καθορίζεται από το συνοθήλευμα των σκοταδιστών, των αριστεριστών και των ακροδεξιών που επιθυμεί να την οδηγήσει εκτός Ευρώπης και τελικά στην καταστροφή. Το μνημονιακό πακέτο της συγκυβέρνησης που αρνούνται να δεχθούν οι τοκογλύφοι περιλαμβάνει όλα τα επαχθή μέτρα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας για ακόμη πιο ληστρικούς φόρους με στόχο την οριστική διάλυση της μεσαίας τάξης και την περαιτέρω συρρήκνωση της οικονομίας. Τόσο τα ραβασάκια τα χθεσινά, όσο και τα σημερινά σούρτα φέρτα του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης με τους εταίρους προμηνύουν, ετοιμάζουν
νέα αντιλαϊκή συμφωνία, μια νέα λεμιτόμο κατά των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων.